Πανγαία είναι ο τίτλος της performance, στην οποία συμμετέχω στην έκθεση Ασουάν, μια συνεργασία του Νέων και του Μάη, την οποία φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη. Ο τίτλος της performance αντλείται από τη γεωλογική ιστορία της Γης. Πριν 200 εκατομμύρια χρόνια, όλες οι Ήπειροι ήταν ενωμένες σε μία υπερήπειρο, την Πανγαία. Η performance πραγματεύεται την έννοια της ένωσης μέσα από την καταστροφή, την ανάγκη για συμφιλίωση με την άλλη πλευρά. Έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Καθημερινά, αναμετρώ τις σωματικές μου αντοχές, φτάνοντας να καταπονώ το ίδιο μου το σώμα στην προσπάθεια να βιώσω την ύπαρξη της φύσης μέσα από τη σύνδεσή μου με το βράχο. Το έργο αποτελείται από 4 διαδικασίες. Την κάθαρση, την δημιουργία, την μίμηση και την καταστροφή. Η κάθαρση είναι μια λυτρωτική διαδικασία καθαρισμού του βράχου και του σώματος, επισφραγίζοντας έτσι το σύνδεσμό μου με το βράχο. Το κομμάτι της δημιουργίας έχει να κάνει με την προσπάθειά μου να αντιγράψω το βράχο, ρίχνοντάς του γύψο και περιμένοντας να εγκλωβίσω την ακεραιότητα της φύσης. Η μίμηση είναι η ανάγκη να κατανοήσω τη φύση και να ενσωματωθώ μαζί της. Το στάδιο της καταστροφής είναι το πιο έντονο και πόδινο για μένα. Γιατί καθώς καταστρέφω όλα τα γύψινα αντίγραφα, μετατρέπω το χώρο σε ένα πεδίο μάχης. Θλίβομαι καθώς μπαίνω στο χώρο με τόσα κατεστραμμένα αντικείμενα. Σημαντικό κομμάτι του έργου είναι το μοίρασμα των κατεστραμμένων αντιγράφων στο κοινό. Είναι σαν το έργο να το συνεχίζουν οι ίδιοι θεατές και να γίνονται συμμέτοχοι στην εμπειρία. Το μήνυμα και ο σκοπός του έργου που θέλω να μοιραστώ με το κοινό είναι πως μέσα από μια διαδικασία καταστροφής μπορεί να γεννηθεί κάτι καινούριο. Thank you.
Τέλος, καθώς όλα αυτά τα κατεστραμμένα αντίγραφα γεμίζουν το χώρο, προκύπτει ένα καινούριο έργο, το οποίο περνά ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Ότι παρόλες τις παρεμβάσεις μου, η Παγαία δεν έχει καταστραφεί και είναι ακόμα εκεί.